Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο επόμενο επεισόδιο Take It. Είμαστε εδώ έξω από το σπίτι μας, βλέπουμε το χωριό, έβαλα μερικούς πυρσούς έξω από το χωριό μας. Σκέφτηκα λοιπόν να το αναβαθμίσουμε λίγο, να δουλέψουμε λίγο στο χωριό. Έφτιαξα λίγο τους δρόμους που ήταν άνω κάτω. Έβαλα μερικές πόρτες στα σπίτια που δεν είχανε. Έβαλα εδώ πέρα αυτά τα σκαλοπατάκια για να μην πηδάμε, για να ανεβοκατεβαίνουμε. Κάπου εκεί πέρα έβαλα και μερικά ζώα, μάζεψα. Και όπως παρατηρείτε, το σπίτι είναι τελειωμένο σχεδόν, έχει κάποιες λεπτομέρειες ακόμα. Όπως αυτό εδώ το κομμάτι δεν το έχω τελειώσει, και όπως αυτός ο τοίχος επίσης δεν τον έχω τελειώσει. Λοιπόν, έχω βάλει μαύρη πέτρα για τοίχους και άσπρη πέτρα για ταβάνι ή για πάτωμα στο πάνω όροφο. Δεν έχω βάλει τίποτα μέσα εκτός από αυτά που μετέφερα από εκεί προς τα εδώ. Ας κλείσουμε και την πόρτα. Okay. Το μπαούλο μας το μετέφερε εδώ. Έφτιαξα και ένα δεύτερο φούρνο ηλεκτρικό. Όχι ηλεκτρικό, συγγνώμη, μεταλλικό. Και έβαλα και το working bench, μάλλον το crafting bench εδώ, και το άλλο το μπαούλο εδώ. Θα τα μεταφέρουμε στην τελική, δεν θα μείνουν εδώ. Απλά ήθελα να αφήσω αυτό το χώρο κενό για να μεταφέρουμε τα μηχανήματα μαζί. Και θα καταλάβετε ευθύς αμέσως γιατί. Εδώ έχω φτιάξει μια συσκευή που λέγεται Batbox. Είναι στην ουσία μπαταρία. Η χαμηλότερης ποιότητας μπαταρία που χωράει τα πιο λίγα EU. Και έχω βάλει τις γεννήτριες από μία γεννήτρια από κάθε πλευρά. Θα φτιάξουμε φυσικά μαζί άλλη μία μπαταρία, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και προς το παρόν θα πρέπει να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Για κανέναν λόγο δεν σπάμε τα μηχανήματα με αξίνα. Για κανέναν, μα κανέναν, μα κανέναν λόγο. Γιατί θα μας γυρίσει μόνο ένα machine block και όχι το μηχάνημα. Και ο τρόπος για να τα σπάσουμε και να τα μεταφέρουμε και να μας μείνουν ως μηχανήματα είναι να φτιάξουμε ένα κλειδί. Κάνω λίγο εδώ. Χρειαζόμαστε tin dust και copper dust. Τα dust είπαμε τα φτιάχνουμε στο macerator. Ας βάλουμε, βασικά όχι, αυτά τα μεταφέρουμε. Βάζοντας copper εδώ θα μας βγάλει 2 copper dust και το tin αναλόγως θα μας δώσει tin dust. Τώρα με αυτά εδώ τι θα φτιάξουμε. Πάμε στο crafting bench μας. Βάζουμε 1, 2, 3 copper dust και 1 tin και μας βγάζουν 2 bronze dust. Ο μπρούντζος μάλλον. Χρειαζόμαστε 6 από αυτό. Ναι, βγάζει 2, δεν πειράζει. Ας πάρουμε άλλα 2, δεν πειράζει, ας ψήσουμε 8. Βασικά ας ψήσουμε 10 για να μην πάει χαμένο το κάρβουνό μας. Κάποια στιγμή ίσως μας χρειαστεί ο μπρούντζος. Δεν έχω ιδέα που άλλο μπορεί να μας χρησιμεύσει. Όσο περιμένουμε να ψηθεί αυτό, ας πάμε να ρίξουμε έναν υπνάκο γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Ωραία. Όσο περιμένουμε να ψηθούν λοιπόν τα πράγματά μας εδώ, θα φτιάξουμε το working bench μας, θα το αναβαθμίσουμε, δεν θα το χαλάσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα φτιάξουμε ένα άλλο εδώ. Χρειαζόμαστε επίσης ένα μπαούλο. Ωραία. Και μισό λεπτό να δούμε εδώ τι άλλο χρειαζόμαστε. Okay, ανάτω. Χρειαζόμαστε 3 πέτρες ψημένες, 2 ξύλα και άλλα 2-4, ένα crafting table και ένα chest. Ψημένες πέτρες νομίζω είχα ψήσει εδώ. Ωραία, 47 έχω. Θα πάρουμε τις 3 και έχουμε και λέμε τα 2 ξύλα μας, οποιοδήποτε χρώματος, το crafting table
ανάποδα μάλλον, το crafting table στη μέση, το μπαούλο μας από κάτω και τις τρεις πέτρες, τις ψημένες πέτρες, ξαναλέω, από πάνω. Και έχουμε ένα project table, το οποίο θα το βάλουμε, που να το βάλουμε, ας το βάλουμε εδώ. Χωρίς λόγο και βασικά όχι εδώ. Το μεταφέρουμε μία θέση πιο πέρα, γιατί χρειαζόμαστε χώρο. Εδώ. Ωραία. Εδώ έχω αφήσει την τρύπα γιατί θα μπουν καλώδια από κάτω και τα μηχανήματά μας θα τα μεταφέρουμε εδώ πέρα. Το project table τώρα τι διαφορά έχει από το απλό crafting table. Έχει χώρο εδώ κάτω για ό,τι θέλουμε να αφήσουμε μέσα. Είναι κάτι σαν μπάουλο δηλαδή. Και πέρα από αυτό, ό,τι συνταγή φτιάχνουμε, αν π.χ. Θέλουμε να φτιάξουμε κάτι και μας λείπει ένα συστατικό και θέλουμε να βγούμε, να πάμε να το φέρουμε και μετά να συνεχίσουμε τη συνταγή μας από εκεί που μείναμε, τα αντικείμενα που έχουμε βάλει θα μείνουν εκεί που είναι, δεν θα πέσουν, σε αντίθεση με το crafting table το πρώτο, το οποίο με το που πατάμε να βγούμε πέφτουν όλα τα αντικείμενα κάτω και πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή. Ένα άλλο πολύ χρήσιμο εργαλείο που δεν ανέφερα μέχρι τώρα και κακώς είναι αυτό εδώ. Όταν ανοίγεται κάποιο, για παράδειγμα, ας πούμε κάτι δύσκολο, ένα μηχάνημα, ας πούμε αυτό, τέλος πάντων, δεν είναι και πολύ δύσκολο, αλλά τέλος πάντων, ενώ είστε στο crafting table και ανοίξετε, πατήσετε το R ή άμα είστε στο utility, στο recipe mode εδώ, απλά πατήσετε πάνω σε κάποιο αντικείμενο, μπορείτε να κρατήσετε αυτή τη συνταγή ως, όπως βλέπετε εδώ πέρα από πίσω, να φαίνεται δηλαδή, να αχνοφαίνεται, για να μην μπαίνετε ξανά και ξανά για να δείτε πως φτιάχνετε και ξεχνάτε τη σειρά των αντικειμένων και αυτά, απαντώντας αυτό το ερωτηματικό. Τώρα σε περίπτωση που το κάνετε με το εψιλον, αν πατήσετε εψιλον και εδώ πατήσετε στο μηχάνημα, δεν θα σας βγάλει ερωτηματικό, διότι δεν έχει χώρο να βάλει τη συνταγή. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τι έγινε με το bronze μας. Εδώ, έτοιμο είναι. Και πάμε στο καινούριο μας crafting table να φτιάξουμε το γαλλικό μας κλειδί. Το γαλλικό κλειδί φτιάχνεται κάπως έτσι. Το παίρνουμε, βασικά σαν τανάλια είναι. Παίρνουμε την τανάλια μας λοιπόν και πάμε, και πατώντας δεξί κλικ επάνω στο μηχάνημα, υπάρχει μια πιθανότητα να σπάσει το μηχάνημα και να μας δώσει το machine block, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνει ως έχει. Και δυστυχώς έσπασε, πρέπει να φτιάξουμε άλλο macerator. Έσπασε και αυτό. Ωραία, μόλις έγινε ρεζίλι. Υπάρχει τρόπος να αναβαθμίσουμε την τεναλιά μας και να γίνει, στην ουσία να μην σπάει καθόλου τα μηχανήματα, αλλά προς το παρόν δεν θα το κάνουμε, ας την αφήσουμε εδώ και ας φτιάξουμε τα δύο μηχανήματα μας ξανά. Ένα macerator εδώ που είναι, να το χρειαζόμαστε, ηλεκτρικό κύκλωμα, machine block και τρία flint. Ελπίζω να τα έχω. Ναι, έχω ό,τι χρειάζομαι. 1, 2, 3. Τρεις πέτρες και ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Τέλος πάντων, τα φτιάχνω και επιστρέφω αμέσως μετά. Και επιστρέψαμε. Είχα ξεμείνει από σίδερο από ό,τι φαίνεται. Πήγα, μάζεψα λίγο, επέστρεψα, τα μηχανήματα είναι έτοιμα και τα τοποθετούμε λοιπόν. Θα τα τοποθετήσουμε με την εξής σειρά για μένα. Εγώ δουλεύω ως εξής μάλλον. Πρώτα το macerator μας εδώ. Ακριβώς δίπλα θα βάλουμε τον extractor. Ναι. Ωραία. Εδώ. Και θα πάρουμε τον ένα φούρνο από εδώ. Δεν είναι ηλεκτρικός φούρνος, οπότε μπορούμε να τον σπάσουμε και θα τον βάλουμε 1, 2, 3 τετράγωνα πιο πέρα. Μπορούμε και 2, απλά για την άνεσή μας χρησιμοποιώ μόνο 2 και βασικά για την περίπτωση εδώ τώρα θα τον αναβαθμίσουμε σε ηλεκτρικό τον έναν,
Αν δεν κάνω λάθος, βασικά ας κοιτάξουμε τη συνταγή. Σίγουρα χρειαζόμαστε ένα κύκλωμα και δύο redstone. Ωραία. Πώς πάνε εδώ αυτά. Ωραία. Αυτό στη μέση για το κύκλωμά μας, δύο redstone και μερικά καλώδια. Ωραία εδώ. Όπως είδατε, πήρα το κύκλωμά μου, αλλά έμεινε το η συνταγή. Είναι άλλο ένα κολπάκι του project table. Δεν χαλάει τη συνταγή από την ώρα που έχει εδώ στο inventory αυτό συστατικά ξανά για να το ξαναφτιάξει. Και αφού είμαστε εδώ, το redstone ας το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε μερικά τσιπάκια. Θα τα χρειαστούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ένα αυτό, το φούρνο μας ανάποδα, και δύο redstone από εδώ και από εδώ. Έτοιμος και ο ηλεκτρικός μας ο φούρνος. Και είπαμε 1, 2, 3 εδώ. Τώρα ας πάρουμε τα καλώδια μας από εδώ. Πού είναι? Να τα χρησιμοποιήσαμε όλα. Ωραία. Έχουμε 3 εδώ, 10 αυτά. Ας φτιάξουμε μερικά ακόμα. Να μετατρέψουμε αυτά τα 10. 10, ωραία. Και ας συνδέσουμε τα μηχανήματά μας. Εγώ προτιμώ πάντα να τα συνδέω από κάτω, γιατί είναι το μόνο σημείο που δεν φαίνεται και είναι αρκετά βολικό. Ωραία. Έτοιμα, συνδεδεμένα, και ας τα συνδέσουμε και στο δίκτυό μας. Και ας δούμε, ωραία, έχει ρεύμα. Μπορούμε να το δούμε εδώ. Ωραία και αυτό. Έτοιμο και αυτό. Batbox. Η μπαταρία μας πώς φτιάχνεται? Η μπαταρία μας χρειάζεται 3 μικρές μπαταρίες. Πρέπει να έχω κάπου team. Πρέπει να μεταφέρω και αυτό το bowl. Δεν έχω team. Ας μεταφέρουμε τώρα που είμαστε εδώ. Αυτό το δωμάτιο θα είναι το δωμάτιο ενέργειας. Όπως είδατε και στο bonus video που έχω φτιάξει, πάντα έχω ένα δωμάτιο πίσω από τα μηχανήματα ως δωμάτιο ενέργειας, για να μην φαίνονται οι γεννήτριες, οι μπαταρίες και αυτά, τα καλώδια. Δεν μ' αρέσει να φαίνονται. Ας καλύψουμε αυτές τις τρύπες προς το παρόν. Έτσι χρειαστούμε. Ωραία. Υπέροχα. Τι θα να φτιάξω? Batbox. Και χρειαζόμαστε λίγο Team Dust. Λίγο Coal. Ωραία. Και όσο περιμένουμε το team μας, ας συνεχίσουμε στο... και ας κάνουμε το εξής. Χρειαζόμαστε λίγο γυαλί, το οποίο πάλι ξέχασα να μαζέψω και το είχα στο νου μου, αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λοιπόν να μαζέψουμε λίγο γυαλί. Έχουμε φτιάρι, δεν έχουμε φτιάρι, δεν έχουμε φτιάρι. Φτιάξουμε ένα φτιάρι και φύγαμε να μαζέψουμε λίγο άμμο. Και όχι γυαλί, νομίζω ότι είπα γυαλί πριν. Χρειαζόμαστε να φτιάξουμε γυαλί, γι' αυτό ας μαζέψουμε λίγη άμμο. Από εδώ. Πιστεύω ότι είναι υπεραρκετή αυτή η άμμος. Ωραία. Χρειαζόμαστε προς το παρόν μόνο 2 κομμάτια γυαλί και μετά παραπάνω για να κλείσουμε τις τρύπες, τα παράθυρα. Ωραία, ψήθηκε λίγο την. Ας ψήσουμε και 2 κομμάτια γυαλί. Εδώ. 4, 12. Χρειαζόμαστε άλλα 2 τίν ψημένα. 1, 2. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε το επόμενο. Λοιπόν, παίρνουμε. Φτάνει. Θα φτιάξουμε σωλήνες, παιδιά. Οι σωλήνες φτιάχνονται ως εξής. Βάζουμε. Υπάρχουν πολλών ειδών σωλήνες. Είναι ανάλογα το υλικό που βάζεις γύρω από αυτόν. Στην περίπτωση μας θα χρειαστούμε ξύλινους σωλήνες. Οι ξύλινοι σωλήνες είναι
για να βγάζεις πράγματα από μηχανήματα ή από μπαούλα. Δεν θα λειτουργούσε, ας πούμε, με πέτρινους σωλήνες. Οι πέτρινοι σωλήνες είναι για να μεταφέρεις μόνο πράγματα. Υπάρχουν οι μεταλλικοί σωλήνες που είναι για να εμποδίσεις αντικείμενα να πηγαίνουν, να... στην ουσία είναι σωλήνες μονόδρομος, εμποδίζουν αντικείμενα να πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση και τα αφήνουν μόνο προς την άλλη. Υπάρχουν οι χρυσοί σωλήνες, οι οποίοι με έναν πυρσό από redstone μπουστάρουν, στην ουσία δίνουν ταχύτητα στα αντικείμενα και πάνε πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχουν οι διαμαντένιοι σωλήνες, οι οποίοι διαχωρίζουν τα αντικείμενα. Μπορείς να επιλέξεις προς τα που θα πάει το κάθε ένα αντικείμενο, μπορείς να βάλεις ένα δείγμα μέσα και διαλέγει το χρώμα, θα τα δούμε στην πορεία. Και τι ξεχνάω, αν και υπάρχουν και σωλήνες από obsidian, οι οποίοι δεν χρειάζεται να τους συνδέσεις με... αν τους συνδέσεις μόνο από τη μια μεριά και πετάξεις ένα αντικείμενο κάπως έτσι επάνω τους, θα το ρουφήξουν και θα το στείλουν στο σύστημα. Προς το παρόν θα χρειαστούμε τους σωλήνες από cobblestone. Μπορείτε να φτιάξετε και από stone. Η ιδιότητά τους είναι ότι δεν ενώνονται με τους cobblestone, κατά τα άλλα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Και θα κάνουμε το εξής. Θα βάλουμε έναν ξύλινο σωλήνα για να πηγαίνει από το macerator. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σωλήνες από cobblestone και θα στείλουμε ότι βγαίνει από το macerator στο φούρνο μας. Πάντα, μα πάντα, ό,τι μπαίνει από πάνω μπαίνει σε αυτό εδώ το slot, και ό,τι βγαίνει από το πλάι, άμα βάζαμε τον ξύλινο σωλήνα από πάνω, απλά θα μας έβγαζε ό,τι βάζαμε εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή, άμα θέλουμε να βάλουμε κάτι από κάτω, πρέπει να βάλουμε το σωλήνα από κάτω. Αυτά. Τώρα, για να λειτουργήσει αυτός ο σωλήνας, χρειάζεται ρεύμα. Ρεύμα το οποίο θα φτιάξουμε ως εξής. Χρειαζόμαστε κινητήρες, παιδιά. Οι κινητήρες, ή μηχανές μάλλον, engine, υπάρχουν τριών ειδών. Η μία που λειτουργεί απλά με redstone, η δεύτερη που λειτουργεί με κάρβουνο και η τρίτη που λειτουργεί με πετρέλαιο ή καύσιμα ή λάβα. Αυτά. Και ας δούμε, εμείς θα φτιάξουμε τη redstone, δεν μας χρειάζεται κάτι πιο δυνατό για τους σωλήνες, οπότε θα χρειαστούμε και άλλο γυαλί από ό,τι βλέπω. Χρειαζόμαστε πίστον. Πώς φτιάχνουμε αυτά τα πίστον? Ωραία. Θα φτιάξουμε κανένα 2-3. Οπότε χρειαζόμαστε ό,τι σίδερο έχουμε. Το υπόλοιπο πρέπει να το αφήσαμε μέσα. Από εδώ δεν νομίζω να χρειαστούμε κάτι άλλο. Από εδώ φτάνει το τίν. Ας φτιάξουμε λίγο γυαλί ακόμα και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ πέρα τα... αυτοί οι άξονες, πώς λέγονται, μου το κόλλησε στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, αυτά εδώ φτιάχνονται ως εξής, βάζοντας 4 ξυλάκια με αυτή τη σειρά. Πολύ απλά, δεν νομίζω να είναι κάτι δύσκολο. Έχουμε ξυλάκια έτοιμα. 1, 2, θα χρειαστούμε 2 από αυτά. Τώρα θα χρειαστούμε πίστον, τα οποία πίστον χρειάζονται πέτρα. Έχουμε. Το κάνω σωστά ή ανάποδα? Σωστά, ωραία. Φτιάξουμε 3, πιστεύω ότι είναι αρκετά. Ωραία. Φυσικά δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. 1, 2. Δεν έχουμε υλικά για τρίτο. Τι δεν έχουμε? Ξύλα δεν έχουμε. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Αυτό και αυτό. Οκ. Θα χρειαστούμε και άλλα gears. Δύο για το καθένα, αλλά άρα 4. Ωραία. Και ας πάρουμε και το γυαλί μας και ας ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τις μηχανές. Εδώ και από πάνω τι είχαμε, πέτρα? Όχι, ξύλο. Οκ, έτοιμο είναι. Ας φτιάξουμε όμως
Μερικά σανίδια ακόμα. Okay. 1, 2, 3. Για να ξεκινήσετε τις μηχάνες αυτές χρειάζεστε μοχλούς. 1, 2, 3. Φτάνει. Okay. Και ας τις τοποθετήσουμε. Εδώ. Ωραία. Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει, είναι πολύ άσχημο από εκεί πίσω, θα τη βάλουμε από κάτω. Μπορείτε να τις βάλετε από όποια μεριά θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Θα λειτουργήσει κανονικότατα. Και ας κόψουμε και τα καλώδια να μην φαίνονται από εκεί κάτω. Θα βάλουμε στο έτσι. Δεν έχουμε άλλη πέτρα, θα το καλύψουμε αργότερα. Λοιπόν, βασικά δεν μπορούμε να το καλύψουμε γιατί πρέπει να βάλουμε και το μοχλό κάπου. Βάζουμε το μοχλό και όπως είδατε ξεκίνησε να δουλεύει. Και ας βάλουμε λίγο κόπερ, ας πούμε, για να κάνουμε μια επίδειξη. Μόλις είναι έτοιμο το κόπερ, θα ξεκινήσει να μεταφέρεται στο φούρνο μας. Ωραία, είδαμε που έφυγε από εκεί μέσα, ξεκίνησε το ένα. Προτιμάμε πάντα αυτές τις μηχανές, αν και είναι πιο αργές μηχανές και πιο χαμηλού επίπεδου, αλλά δεν έχουν κίνδυνο να εκραγούν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτές τις άλλες δύο, και οι δύο, όπως βλέπετε εδώ, μπήκε ήδη από πάνω και ξεκίνησε να καίγεται. Δεν χρειάζεται κάρβουνο γιατί είναι με ρεύμα ο φούρνος μας. Και θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς εδώ για το φούρνο, για να πηγαίνει σε μπαούλο. Μπαούλο, ας φτιάξουμε ένα μπαούλο. Έχουμε μπαούλο. Ας το αναβαθμίσουμε σε σιδερένιο για να χωράει περισσότερα. Ορίστε. Έτοιμο. Να φτιάξουμε δύο, δεν πειράζει. Και αυτά τα δύο θα τα αναβαθμίσουμε, όχι και τα δύο, το ένα μόνο θα το αναβαθμίσουμε σε χρυσό για να χωράει ακόμη περισσότερα. Μπορούμε στην πορεία αυτό να το αναβαθμίσουμε σε διαμαντένιο. Αυτή τη στιγμή δεν θα το κάνω, αλλά θα σας δείξω ακριβώς πως γίνεται. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τα διαμάντια μου. Λοιπόν, αυτό είναι το χρυσό. Βάζουμε το χρυσό στη μέση, βάζουμε δύο διαμάντια και το υπόλοιπο γυαλί και έχουμε το διαμαντένιο. Και μετά στην πορεία το διαμαντένιο μας, άμα υποθέταμε ότι έχουμε το διαμαντένιο εδώ, μπορούσαμε να βάλουμε γύρω γύρω γυαλί και εδώ. Και θα φτιάχναμε το Crystal Chest, το οποίο έχει απίστευτα μεγάλο inventory, είναι σαν 4 μπαούλα στην ουσία. Και ναι, κάποια στιγμή όλα μας τα μπαούλα θα είναι Crystal, αλλά όχι τώρα. Ας δούμε εδώ πέρα, ας βάλουμε τη μηχανή. Εκεί κάτω, έτσι. Ας βάλουμε και το μοχλό μας. Ωραία. Και όπως βλέπετε ήδη ξεκίνησε να τραβάει τις μπάρες και θα τις τοποθετήσει λίγο μέσα στον μπάουλο μας. Ωραία, μέσα είναι. Και αυτό στην ουσία είναι το μηχάνημά μας. Κάνει αυτόματα τα πάντα. Εσείς έρχεστε από τις ανασκαφές σας κουρασμένοι, μπαίνετε μέσα, πετάτε ό,τι έχετε για mass rate, ό,τι ores έχετε μαζέψει εδώ μέσα. Αυτά επεξεργάζονται, ψήνονται, έρχονται και σας περιμένουν μέσα στον μπαούλο σας. Και εσείς απλά πάτε και πέφτετε για ύπνο γιατί νύχτωσε. Λοιπόν, το επόμενο είναι το bad box. Όλο αποσπάει, αποσπάτε προσοχή μου. Ας βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους.
Ας το βάλουμε και τα διαμάντια μας. Αυτά, αυτά. Το τι είναι, το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ας φτιάξουμε το bat box μας. Χρειαζόμαστε 3 μπαταρίες. Οι μπαταρίες, αν θυμάστε καλά, φτιάχνονται ως εξής: 1, 2, 3. Δεν θα χρειαστούμε άλλες προς το παρόν. Βάζουμε τις μπαταρίες μας ως εξής: βάζουμε ξύλα στο έτσι. Και χρειαζόμαστε και ένα καλώδιο να το από πάνω. Αυτή είναι η μπαταρία μας, η πρώτη μας μπαταρία, η χαμηλού επίπεδου μπαταρία. Τώρα, η μπαταρία είναι αυτή που βλέπετε. Χρησιμοποιούμε την κανάλια μας, την οποία την αφήσαμε κάπου. Χρησιμοποιούμε την κανάλια μας για τον εξής λόγο. Σε περίπτωση που τοποθετήσετε, πάντα αυτό το πράσινο θα κοιτάει προς τα εσάς. Αυτό το πράσινο είναι και η έξοδος του ρεύματος. Τα υπόλοιπα 5, οι υπόλοιπες 5 μεριές είναι για είσοδο. Δηλαδή, αυτό είναι σαν την πρίζα της μπαταρίας που τραβάτε το ρεύμα σας. Τα υπόλοιπα απλά τη φορτίζετε. Είτε με γεννήτριες, είτε με ηλιακά, είτε με άλλου είδους γεννήτριες, με ανεμόμυλους, με νερόμυλους, με ό,τι άλλο μπορεί να χρησιμεύσει ως ρεύμα, μπαίνει στις 5 αυτές μεριές. Για να τη σηκώσετε πάλι με το... ξέχασα να σας πω ότι άμα την τοποθετήσατε λάθος και θέλετε να τις αλλάξετε μεριά, απλά πηγαίνετε από τη μεριά που θέλετε και με την κανάλια σας κάνετε κλικ στη μεριά που θέλετε. Και για να το σπάσετε στην πράσινη μεριά, ένα δεξί κλικ, συγγνώμη, είναι αρκετό. Τώρα, για να φορτίζουμε και τις δύο μπαταρίες, ας βάλουμε τη μία μπαταρία πάνω από την άλλη. Τώρα μόνο η κάτω φορτίζεται. Και για να τις φορτίσουμε δεν έχουμε άλλα καλώδια. Πώς γίνεται αυτό? Ας φτιάξουμε κανένα δυο καλωδιάκια ακόμα. Ναι. Και ας τα μονώσουμε. Κοντά. Εδώ. Έτσι. Και ένα κολπάκι, όταν πατάτε δεξί κλικ σε ένα μηχάνημα και θέλετε να τοποθετήσετε καλώδιο, δεν χρειάζεται να βάλετε κόντρα, κουτιά κτλ. Απλά πατήστε shift και μετά με πατημένο shift δεξί κλικ θα μπει ό,τι θέλετε να βάλετε. Και αυτή τη στιγμή, αν πετάξουμε λίγο κάρβουνο μέσα στις γεννήτριές μας εδώ και εδώ, θα αρχίσει να φορτίζει και αυτή η μπαταρία. Φυσικά, επειδή δουλεύουν τα μηχανήματά μας από εκεί, θα τραβάνει το ρεύμα, αλλά όπως βλέπετε σιγά σιγά ανεβαίνει το και εδώ η άλλη μας μπαταρία. Μπορείτε εδώ, όπως βλέπετε, τα δύο τα slot που έχει εδώ πάνω, μπορείτε να φορτίζετε αντικείμενα, τα οποία θα δούμε αργότερα τι αντικείμενα είναι, και εδώ να τα ξεφορτίζετε τις μπαταρίες σας ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, με τα διαμάντια μας, τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε κάτι που λέγεται τρυπάνι, drill, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο χρήσιμο αντικείμενο που μπορούμε να φτιάξουμε με τα διαμάντια μας. Όχι αξίνα, είναι στην ουσία αξίνα και φτιάρι μαζί. Το συγκεκριμένο είναι μεταλλικό. Θα το φτιάξουμε, χρειαζόμαστε ένα κύκλωμα και μία μπαταρία. Ας το φτιάξουμε λοιπόν. Έχουμε κύκλωμα, δεν έχουμε μπαταρία. Θα τη φτιάξουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε ό,τι υλικά χρειαζόμαστε. 1-2. Ωραία. Μία μπαταρία αρκεί. Τα υπόλοιπα ας τα επιστρέψουμε. Χρειαζόμαστε την μπαταρία εδώ, το κύκλωμα εδώ και refined iron. 5 από αυτά. 5. Γύρω γύρω σε αυτή τη μορφή, ανάποδα προφανώς. Θα πάρουμε το τρυπάνι μας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως έχει, αφού το φορτίσουμε φυσικά. Δεν σπάει ποτέ, απλά τελειώνει πολύ γρήγορα η ενέργειά του όταν σκάβεται,
Και άμα βάλουμε τα διαμάντια ως εξής, γίνεται διαμαντένιο τρυπάνι και είναι ακριβώς ίδιο με τη διαμαντένια ξύνα, απλά τελειώνει η ενέργειά του γρήγορα. Δεν θα σπάσει ποτέ, δεν θα χαλάσει ποτέ. Το τοποθετούμε στο bad box εδώ πάνω και όπως βλέπετε ανεβαίνει η ενέργειά του. Υπάρχει τρόπος να κρατήσει παραπάνω η ενέργεια, αλλά αυτό είναι σε άλλο επεισόδιο. Τώρα με αυτό εδώ το τρυπάνι θα πάμε να μαζέψουμε λίγο obsidian και θα τα πούμε σε λίγο. Okay, βγήκα, έκανε κράσαρε το Fraps και το Minecraft μαζί, καθώς ξεκίνησα να πάω για obsidian, και είδα ότι έχουμε ξεφύγει λίγο στο χρόνο, οπότε θα κλείσουμε εδώ για αυτό το επεισόδιο πολύ σύντομα, αύριο δηλαδή, το επόμενο επεισόδιο, και θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε με το obsidian και ένα spoiler, είναι ότι θα κάνουμε μαγικά. Αυτά. Γεια σας, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο μας. Αν σας άρεσε πατήστε like, αν θέλετε να δείτε και άλλα επεισόδια κάντε subscribe από πάνω, εγγραφτείτε στο κανάλι και ευχαριστώ και πάλι, γεια σας.